Στο ζήτημα των υδρογονανθράκων που επί χρόνια παρέμενε στον πάγο, αναφέρθηκε ο ενεργειακός αναλυτής τέως πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογονανθράκων Γιάννης Μπασιάς, τονίζοντας μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV πως στην ουσία οι έρευνες που τώρα ξεκίνησαν αποτελούν τη συνέχεια των αδειοδοτήσεων που είχαν δοθεί την εποχή του 2019 με 2020. Ήταν η γεωστρατηγική, η οικονομική συμφερόντων, μετά έχουμε την πανδημία. Μετά αρχίζει και ο πόλεμος. Όλα αυτά δημιουργήσανε πάρα πολλές αργοπορίες, αλλά μιλάμε για τις ίδιες άδειες που υπογράφηκαν εκείνο τον καιρό. Ο κύριος Μπασιάς κατέριψε την άποψη που διακινείται στο δημόσιο διάλογο πως εάν δεν βρεθεί μεγάλο κοίτασμα στην περιοχή μας, τότε η Νοτιοανατολική Μεσόγειος θα βγει από το κάδρο. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, υπάρχουν και από την άλλη μεριά της μέσης γραμμής, δηλαδή από τους γείτονες της Λιβύης, αντίστοιχα δυνητικά κοιτάσματα, ίσως και ακόμη πιο σημαντικά. Υπάρχουν πάρα πολλά κοιτάσματα τα οποία είναι ήδη δουλεμένα, τα οποία περιμένουν δυνητικά, έτσι, περιμένουν να γίνει μια γεώτρηση να τα επαληθεύσει και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο και στο Ισραήλ και στο Λίβανο και στην Ελλάδα και στη Λιβύη. Οπότε όλη η περιοχή έχει πάρα πολύ δυναμικό. Με φόντο ωστόσο τα χρονοδιαγράμματα που τις τελευταίες ώρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο ίδιος εκτίμησε πως δεν θα δούμε παραγωγή πριν από το 2030. Εγώ νομίζω ότι παραγωγή δεν μπορούμε να δούμε πριν από το 29-30, γιατί η παραγωγή απαιτεί υποδομές, απαιτεί καινούργιες μελέτες, απαιτεί αδειοδοτήσεις ιδιαίτερες από την μεριά του κράτους. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, μπήκαμε σε μια πορεία, μια ευθεία γραμμή, η οποία δεν θα έπρεπε να βρει άλλα εμπόδια. Ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογονανθράκων αναφέρθηκε ακόμη στον οδικό χάρτη των ερευνών και εξήγησε με απλό τρόπο το στάδιο στο οποίο βρίσκεται στην παρούσα φάση η Ελλάδα, τονίζοντας παράλληλα πως την τελευταία δεκαετία η έρευνα, η τεχνολογία και η γεώτρηση έχουν προχωρήσει σημαντικά, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία στην οποία πλέον δεν ελοχεύει κάποιος κίνδυνος.